θα εφεύρουν κάτι πολύ πονηρό σε λίγο και θα το καταλάβετε, που θα σας κλέψουν τα παιδιά. Είναι ένα από τα κυριακάτικα κηρύγματα του πατέρα Ελπίδιου, φανατικού αντιεμβολιαστή, που οι θεωρίες συνωμοσίας του ξεπερνούν κάθε λογική και φαντασία. Έχετε ακούσει τώρα τελευταία αρχιερείς να μιλούν για το θεϊκό μπόλι που είναι η Θεία Κοινωνία. Μόνο για το όλο μπόλι. Κάναμε ακόμα και τις εκκλησίες μας τρόπο να μπουν οι άνθρωποι μέσα για να χαραχτούν, να πάρουν το χάραμα. Η χαρά του Εωσφόρου αυτή είναι. Ακούνε πολλά ενδεχομένως. Τα πιο πολλά είναι παραπιστικά, ενδεχομένως και αντιεπιστημονικά. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν συστρατευτεί σε λόγια ακατάσχετα, ιδίως δια του διαδικτύου. Λοιπόν. Πράγματι, το διαδίκτυο βρίθει από ιερείς που καταφέρνουν και συνδυάζουν τη δικτατορία, τους Ναζί, τους Μασόνους, τα τσιπ, την αλλαγή του DNA και φυσικά τον Σατανά με τον εμβολιασμό ή αλλιώς τον πόλη. Έχει γίνει τελετή σε μασονική στοά για τα συγκεκριμένα σκευάσματα και παίρνει ο δαίμονας εξουσία σε αυτούς οι οποίοι τελικά κάνουν αυτή την γενετική τροποποίηση. Παραποιούν την πραγματικότητα, δεν παρουσιάζουν επιστημονικά στοιχεία. Σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούμε τη δαιμονοποίηση του εμβολίου, σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούμε να καπηλεύονται κάποιοι την θεολογία και τον λόγο της Εκκλησίας για να πλεμίσουν την επιστήμη. Ίσως το πιο ανησυχητικό στους ψεκασμένους ιερείς, όπως συνηθίζεται να τους αποκαλούν, είναι πως έχουν χιλιάδες ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα βίντεο που αναρτούν να έχουν εκατομμύρια θεάσεις. Με μικροτσίπ RFID. Είναι αυτά που εκπέμπουν και λαμβάνουν σήμα. Μιλώντας στον Sky, ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου ξεκαθαρίζει πως όλοι αυτοί που παρακινούν τους πιστούς να μην εμβολιάζονται τίθενται εκτός εκκλησίας. Δεν είναι πολλοί ιερείς, όχι. Είναι συγκεκριμένοι. Έχουμε περιστείλει το θέμα στα κηρύγματα. Τους απαγόρευσε η Ιερά Σύνοδος και ο κάθε Μητροπολίτης τους. Το τι πιστεύουν, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι λίγοι ευτυχώς και δακτυλοδεικτούμενοι. Άμα είσαι κληρικός και δεν πειθαρχήσεις αποφάσεις της διοικούς της Εκκλησίας, θέτεις τον εαυτό σου εκτός Εκκλησίας. Το αντιεμβολιαστικό κίνημα μεγαλώνει και στις εκκλησιαστικές ακαδημίες. Είναι χαρακτηριστικό πως οι φοιτητές στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχουν εμβολιαστεί έως και κατά 78%, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έως 77%, στο Οικονομικό των Αθηνών έως και 75%, ενώ στις θεολογικές σχολές μόλις η μισή είναι εμβολιασμένοι. Το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμένων στις θεολογικές σχολές και στις εκκλησιαστικές ακαδημίες, τόσο μεταξύ των φοιτητών και σπουδαστών, όσο και μεταξύ του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού των παραπάνω σχολών, αποτελεί μια πρόκληση για την πανεπιστημιακή κοινότητα, την κοινωνία και την εκκλησία, ενώ υποδεικνύει και την αναγκαιότητα, για να μην πω την υποχρεωτικότητα, του εμβολιασμού τους. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τρινάβου, που έστησε εμβολιαστικό κέντρο έξω από τους ναούς. Κινητές μονάδες σαν και αυτοί που βλέπετε πίσω μου από τις 3 Οκτωβρίου θα βρίσκονται στις περισσότερες εκκλησίες της Μητρόπολης Λαρίσης και Τρινάβου, προκειμένου το πίμνιο να εμβολιαστεί μετά τη Θεία Λειτουργία. Κάθε Κυριακή τα εμβολιαστικά κέντρα θα βρίσκονται και σε άλλη ενορία.